Y María Isabel Curubeto Godoy, y tan sinceti saputin argentini. Αυτή ήταν η θεία της μητέρας μου και η αδελφή της γιαγιάς μου. Οι εφημερίδες είπαν ότι αυτή ήταν η πρώτη γυναίκα τον κόσμο που συνέθεσε μια όπερα. Αλλά δεν νομίζω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη γυναίκα που συνέθεσε μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Κολόν. Και ίσως η μόνη γυναίκα που έκανε πρεμιέρα με μια όπερα στο Θέατρο Κολόν. Γι' αυτό ανταγωνίστηκε με ένα σεφδόνυμο και νίκησε. Η όπερα Παόλο e Virginia έκανε πρεμιέρα το 1946. Οι γονείς της συναντήθηκαν σε ένα οδείο. Αυτοί είχαν 10 παιδιά και όλα έπαιζαν ένα μουσικό όργανο. Η Μαρία Ισαβέλ επέλεξε το πιάνο. Όταν αυτή ήταν μικρή, ο Γιάκομο Πουτσίνι ήρθε στην Αργεντινή και αυτή έπαιξε πιάνο μπροστά του. Μετά ο Γιάκομο Πουτσίνι έγραψε ένα σημείωνα για αυτήν. Με αυτό το σημείωνα, αυτή πήρε μια υποτροφία για να μάθει στην Ιταλία. Και ο πατέρας της πήρε μια δουλειά ως πρόξενος στην Σικελία. Όταν μεγάλωσε λίγο, ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε στην Ευρώπη και δύο από τις αδέλφες της άρχισαν να εργάζονται ως νοσοκόμες. Μία από αυτές, η Φλουρένσια, πέθανε με κίτρινο πυρετό. Όταν η οικογένεια είχε γυρίσει στην Αργεντινή με τα χρόνια πολλά, η Μαρία Ισαβέλ άρχισε να δουλεύει στο Πανεπιστήμιο στην Λα Πλάτα. Εκεί ήταν καθηγήτρια πιανού και η κοσμήτωρα της μουσικής καριέρας. Η αδελφή της, η Μπλάνκα, έπαιζε το βιολί και αυτή ήταν και μία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Και όταν ο Άλμπερτ Έινστεϊν ήρθε στην Αργεντινή, αυτός έπαιξε το βιολί της. Η Μαρία Ισαβέλ έκανε μία ομόρφη καριέρα στην ζωή της. Αυτή και πήρε να κάνει πρεμιέρα με ένα βαλέτ που αυτή συνέθεσε. Έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Κολόν με ένα βαλέτ. Αλλά το 1959 αυτή πέθανε από καρκίνος.